Κύριε Δελή, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές μας, σε όλους τους συμπατριώτες μας όπου γης. Κύριε Δελή, χτες η Βουλή είχε μία πολύ έντονη συνεδρίαση με αφορμή το σχέδιο νόμου που κατέθεσε και τελικώς ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Τι συμβαίνει ακριβώς με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και αντιδρά τόσο η αντιπολίτευση? Καταρχήν, χθες υπήρχε εκτός από το ζήτημα της ουσίας, του περιεχομένου δηλαδή των όσων ψηφίζονται, και ζήτημα διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν πολύ σοβαρά ζητήματα να έρχονται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, να συζητιούνται μέσα σε δύο μέρες, σε δύο συνεδριάσεις, μία στις Επιτροπές και μία στην Ολομέλεια, να έρχεται ένα πλήθος, μια πανσπερμία διατάξεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δηλητηριώδεις, ξέρετε, για τα εργατικά, τα λαϊκά δικαιώματα. Θα σας αναφέρω μερικές. Είναι η υπονόμευση, για παράδειγμα, η παραπέρα υπονόμευση της κυριακάτικης αργίας. Είναι το χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση. Είναι το πάγωμα του κατώτερου μισθού μέχρι το τέλος του Ιούλη του 2021. Είναι η στήριξη εφοπλιστών, θα μου πείτε, παλιά του τεχνικό σκηνό, και η αναστολή συμβάσεων για τους ναυτεργάτες. Σας έδωσα ορισμένες μόνο από τις διατάξεις. Να έρχονται και να ψηφίζονται σε ένα νομοσχέδιο, δεν πρόκειται για νομοσχέδιο, είναι ένα άθροισμα διατάξεων ετερόκλητων διαφόρων υπουργείων. Ήταν 16 τα υπουργεία τα οποία συμμετείχαν σε αυτό το νομοσχέδιο. Για να κλείνουμε τρύπες, για να περνάμε διατάξεις που κάτω από άλλες συνθήκες θα γινόταν μεγαλύτερη συζήτηση. Για όλους αυτούς τους λόγους, είτε ακολουθούνταν η προηγούμενη απαράδεκτη διαδικασία της κατάθεσης τροπολογιών με το καροτσάκι κυριολεκτικά τις προηγούμενες, τα προηγούμενα χρόνια, είτε τώρα που έρχονται, που ντύνονται τη μορφή, την προβιά ενός νομοσχεδίου, ήταν απαράδεικτη και η διαδικασία και το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων. Αυτό συνέβη, γίνεται τα τελευταία χρόνια, γίνεται κατά κόρον αυτό στη Βουλή, ψηφίστηκαν, θυμίζω. Και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, φαίνεται. Και πολλά χρόνια, φυσικά, έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, αλίμονο, δεν εξαιρείται καμία. Όλες χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία για να περνάνε εν κρυπτό και παραβίστο διατάξεις. Για παράδειγμα, να σας θυμίσω ότι στο αμέσως προηγούμενο νομοσχέδιο, ξέρετε, αυτό που συζητιόταν για την παιδεία, για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, μια ώρα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, η Υπουργός Παιδείας κατέθεσε την τροπολογία για τα κολέγια. Αυτή που ουσιαστικά κάνει ένα βήμα στην αναγνώριση των κολεγίων, των τίτλων των κολεγίων, ισότιμων με τα πανεπιστήμια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχεται στα χέρια των βουλευτών, των εισηγητών των κομμάτων εκείνη τη στιγμή, μια τέτοια τροπολογία δεκάδων σελίδων, φανταστείτε να τη διαβάσει, να τοποθετηθεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή τον ευνηδιασμό και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να νομοθετούν. Πέρα από το περιεχόμενο, το οποίο, όπως σας είπα, είναι δηλητηριώδες. Κύριε Δελή, το Κομμουνιστικό Κόμμα τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, έχει εντείνει την κριτική του προς την κυβέρνηση. Δεν εννοώ ότι πιο πριν δεν έκανε κριτική, ναι. Εννοώ όμως ότι τώρα είναι φανερό πως περιέρχεται και σε αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών μέτρων, ακόμη και για την αντιμετώπιση της υγειονομικής διάστασης του κορονοϊού, όχι μόνο της διοικητικής, εργασιακής κλπ, των εργασιακών και άλλων επιπτώσεων. Τι παρατηρείτε και έχετε αυτή, τι τηρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη στάση? Καταρχήν, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η στάση που τηρεί εξαρτάται και από την ένταση και από την ποσότητα της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Καταλαβαίνετε, όταν η κυβέρνηση οξύνει την πολιτική της και την κάνει ακόμα πιο εχθρική για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, είναι λογικό και επόμενο και το Κομμουνιστικό Κόμμα από τη μεριά του να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να νομοθετείται απαγόρευση συγκεντρώσεων, και δεν μιλάω για την απαγόρευση του Πολυτεχνείου, μιλάω για την νομοθέτηση του καλοκαιριού, ουσιαστικά να απαγορεύονται οι συνδικαλιστικές και οι πολιτικές συγκεντρώσεις και να τίθενται όλες υπό την έγκριση και υπό την αίρεση της αστυνομίας, και το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην μιλάει και να μην διαμαρτύρεται. Δεν μπορεί να γίνει
Από την άλλη, να σας πω ότι η κυβερνητική πολιτική, ξέρετε, έχει ενιαία χαρακτηριστικά και έχει και ενιαίο περιεχόμενο, είτε εκδηλώνεται στην υγεία, στα μέτρα που παίρνει ή μάλλον που δεν παίρνει η κυβέρνηση, είτε εκδηλώνεται στην παιδεία, είτε εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται, σε όλη την κοινωνική σφαίρα, έχει ορισμένα ενιαία και πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο και κύριο από αυτά είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων, των αναγκών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το α και το ω της κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό, σε όποιο κλάδο βεβαίως αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι και αν δραστηριοποιούνται, γι' αυτό και τα μέτρα για την υγεία βλέπετε ότι έχουν πάντα μια διπλή ανάγνωση. Από τη μια έχουμε υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται με ιδιαίτερα αυστηρότητα απέναντι σε απλούς ανθρώπους, απέναντι σε εργαζόμενους. Προχθές, ας πούμε, πήγαν και γράψαν εκεί στην Ελευσίνα, επιβάλλαν πρόστιμο δηλαδή, σε ανθρώπους εργολαβικούς εργαζόμενους οι οποίοι έφευγαν από τη δουλειά τους, ότι συνοστίζονταν. Την ίδια στιγμή αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα βεβαίως γίνονται λάστιχο, δεν τηρούνται, για να μην πω ότι είναι κουρελόχαρτα, μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου φυσικά δεν πατάει το πόδι της ή ελάχιστες φορές πηγαίνει η επιθεώρηση εργασίας ή όλοι αυτοί οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς προκειμένου να ελέγξουν. Την ίδια ταξική διάσταση της πολιτικής και της εύνοιας αυτής της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, έχουν και ως προς το ζήτημα της υγείας. Για δείτε πώς, για δείτε τη γαλαντομία με την οποία η κυβέρνηση συμπεριφέρεται απέναντι στους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας. Όχι μόνο δεν τους επίταξε, όπως είπαμε εμείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες, και όπως αποδείχτηκε ότι είναι και αναγκαίο αυτή τη στιγμή, έπρεπε να έχει ήδη γίνει, αλλά επιπλέον τους χρηματοδότησε αυξάνοντας την τιμή της νοσηλείας σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και από την άλλη τους πρημοδότησε και με επιπλέον ποσά, όχι μόνο για τα τεστ που κάνουν, αλλά και για τις λεγόμενες επιταγμένες μέσα σε πολλά εισαγωγικά κλινικές που αυτοί διέθεσαν. Τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Ναι, αυτό όμως, ξέρετε, αυτό δεν λέγεται επίταξη, αυτό λέγεται ενοικίαση, λέγεται επιδότηση, λέγεται οτιδήποτε άλλο εκτός από επίταξη. Γιατί η επίταξη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της λέξης, σημαίνει ότι όλες οι υγειονομικές μονάδες, δημόσιες και ιδιωτικές, τίθενται υπό την αιγίδα και υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους, που αναλαμβάνει βεβαίως και όλη την ευθύνη για την πλήρη λειτουργία τους και για τις υποδομές και για το προσωπικό. Αυτό σημαίνει πολύ απλά και πολύ πρακτικά η επίταξη. Για να συνεχίσω όμως το συλλογισμό μου, η κυβερνητική πολιτική αυτή εκδηλώνεται και στη σφαίρα την νομοθετική. Να θυμίσω εδώ ότι έχουν νομοθετηθεί και έχουν ψηφιστεί στη Βουλή, αφού πρώτα πέρασαν ως πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, μια σειρά από διατάξεις νόμων και ρυθμίσεις, οι οποίες ουσιαστικά ενταφιάζουν, δίνουν ένα πολύ βαρύ χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, προωθούν την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων. Ένα παράδειγμα να σας δώσω είναι ότι στους εκπαιδευτικούς ανάμεσα στις τόσες μορφές ευέλικτης δουλειάς έχει νομοθετηθεί πριν από 2 μήνες και η θέση του τρίμηνου αναπληρωτή. Προσέξτε, θα προσλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός για 3 μήνες. Πείτε μου τώρα εσείς, αυτός ο εκπαιδευτικός, τι παιδαγωγικές σχέσεις, τι κοινωνικές σχέσεις θα συνάψει με, με τα παιδιά, με τους μαθητές του. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Εσείς είστε ο ίδιος εκπαιδευτικός. Γι' αυτό και αντλώ από το παράδειγμα μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι με τα παραδείγματα που σας έδωσα είναι χαρακτηριστικά για το ενιαίο της κυβερνητικής πολιτικής, για το πώς διαχειρίζεται αυτή την πολιτική και βεβαίως φτάνουμε στο αποκορύφωμα, φτάνουμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού, όπου εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση προϋπολογίζει για την επόμενη χρονιά, και ενώ ακόμα η πανδημία βρίσκεται όχι μόνο σε εξέλιξη αλλά βρίσκεται και σε έξαρση, τη μείωση των δαπανών, των κρατικών δαπανών για την υγεία κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι καταρχήν απαράδεκτο και δείχνει και το χαρακτήρα, αν θέλετε, της κυβερνητικής πολιτικής, που έχει εναποθέσει ή μάλλον από το πρωί ως το βράδυ μιλά για το εμβόλιο, το οποίο βεβαίως είναι καλοδεχούμενο και βεβαίως θα πρέπει ο κόσμος να πάει να ανταποκριθεί. Βεβαίως να ανταποκριθεί, αλλά εν τω μεταξύ μέχρι τότε
θα πρέπει να έχει ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να έχουν ενισχυθεί τα νοσοκομεία, και όχι μόνο τα νοσοκομεία, ξέρετε, και τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, γιατί ο κόσμος στην επαρχία, στα χωριά, πρώτα σε αυτά θα πάει, αντί να τρέχουν στα νοσοκομεία. Τι βλέπουμε εμείς, αποψήλωση προσωπικού, ουσιαστικά έχουν κλείσει τα περιφερειακά ιατρία, ουσιαστικά δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν τα κέντρα υγείας, μεταφορά προσωπικού στα νοσοκομεία. Έχουμε ακόμα και φύλλα πορείας, να το πει έτσι, εργαζομένων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Αντί να προσληφθεί προσωπικό, αντί να μονιμοποιηθούν οι 4.000 υγειονομικοί του ΟΕΔ, όπως καταθέσαμε προχθές στη Βουλή, βλέπουμε την κυβέρνηση να επιλέγει αυτό το δρόμο και βεβαίως να μιλάει η ίδια και τα φιλικά προς αυτήν μέσα για το εμβόλιο, αποκρύπτοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο χώρο της υγείας, τους αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στους χώρους δουλειάς, τις αναγκαίες προσθήκες μέσων μαζικής μεταφοράς για τους εργαζόμενους. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι αυτές είναι και οι βασικές αιτίες υπερμετάδοσης. Οι χώροι δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι οι πλατείες. Αυτό πια έχει αποδειχτεί. Περίτρανα, νομίζω. Κύριε Δελή, είστε καταιγιστικός στην περιγραφή των θέσεων σας. Πείτε μου. Είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα. Εντάξει, το κατανοώ αυτό. Υπάρχει όμως, αν με επιτρέπετε, ένα συμπέρασμα και ένα ερώτημα το οποίο. Οι δημοσιογράφοι συνήθως απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά τη γνώμη μου κακώς, διότι το πολιτικό σύστημα αφορά σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Η έρευνα της κοινής γνώμης, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, οι οποίες διεξάγονται αυτό το διάστημα στις συνθήκες της πανδημίας και αυτής της κρίσης. Τις οποίες και εμείς παρακολουθούμε. Ναι, προφανώς. Άλλοι μόνο, ναι. Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι διατηρείται το προβάδισμα και η επιρροή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δεν αναφέρομαι μόνο στην διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα στη σύνθεση των πολιτικών δυνάμεων. Δεν διαμορφώνεται δηλαδή, παρά τις παρατηρήσεις αυτές και την κριτική που ασκείτε και εσείς και με αλφαγιώτε και με έψιλον και με αλφαγιώτε. Δεν σημειώνεται μεταβολή στην επιρροή των πολιτικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση είναι... διατηρεί την επιρροή της, δηλαδή. Φυσικά και θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα βγαίνει αλόβητη από την διαχείριση της πανδημίας, από την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας. Όμως, ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Βρισκόμαστε καταρχήν στην πρώτη φάση την κυβερνητική της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως τα αποτελέσματα των επιλογών της, τα αποτελέσματα της πολιτικής της θα αρχίσουν, ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα και είναι βέβαιο, το γνωρίζουν όλοι και το καταλαβαίνουμε αυτό από τον τρόπο, από τον γρήγορο τρόπο που νομοθετούν τα μέτρα καταστολής, επειδή γνωρίζουν ότι αυτά τα μέτρα που παίρνουν θα προκαλέσουν αντιδράσεις, ο κόσμος που τώρα μοιάζει παγωμένος, μοιάζει κουμπωμένος, μαγκωμένος, είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα σηκώσει το κεφάλι του, θα διεκδικήσει, θα απαιτήσει, το ΚΚΕ είναι γνωστό, θα είναι δίπλα του από την πρώτη στιγμή, αυτό άλλωστε του λέμε ότι πρέπει να κάνει και από τώρα. Από την άλλη, να πω ότι σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και αυτή τη στιγμή μοιάζει να κουτσένει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό όμως, ξέρετε, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσε ως κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος συγκρίνει, ξέρετε, συγκρίνει την κυβερνητική πολιτική με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και βλέπει ότι επί της ουσίας διαφορές δεν υπάρχουν. Ότι αυτά τα οποία νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, πάνω σε αυτά έρχεται τώρα να πατήσει η σημερινή για να προχωρήσει. Από τον τρόπο με τον οποίο θα προσδιορίζεται ο κατώτερος μισθός, από τον τρόπο με τον οποίο δεν θα υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις, για να μην μιλήσω για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, όπου εκεί βεβαίως η στρατηγική συμπόρευση δεν είναι μόνο τέτοια, θα έλεγε κανείς ότι είναι και στρατηγική ταύτιση απόλυτη στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τα οποία καθορίζουν εν πολλής και τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής, δεν είναι ανεξάρτητα. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ως κόμμα
να μπολιάσουμε την ελληνική κοινωνία, να μπολιάσουμε τους εργαζόμενους, το κίνημά τους, με μια αισιοδοξία και με μια διεκδικητικότητα τέτοια, έτσι ώστε να μην περνάνε τα ύπουλα, τα παραπλανητικά μηνύματα της κυβέρνησης, ότι υπομονή να κάνουμε τώρα, σε μερικούς μήνες θα βγούμε στο ξέφωτο, γιατί αυτοί που συνιστούν υπομονή στους εργαζόμενους δεν κάνουν υπομονή, νομοθετούν κάθε μέρα χωρίς σταματημό νομοσχέδια και μέτρα. Βλέπουμε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα πριν τα Χριστούγεννα ψηφίζανε αυτά που ψηφίζανε. Αυτό είναι το ζήτημα, είναι ένα ζήτημα βεβαίως το οποίο προϋπήρχε των εκλογών. Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της χώρας, οι αγώνες κατά την άποψή μας, οι αγώνες των εργαζομένων να ενιαιοποιηθούν, να στοχεύσουν τον πραγματικό αντίπαλο, όχι έναν χύψη υπουργό ή αν θέλετε μια χύψη κυβέρνηση ενός συγκεκριμένου κόμματος, αλλά ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, ένα ολόκληρο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, το οποίο έχει αποδειχτεί και το βλέπουμε κάθε μέρα δυστυχώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε να ικανοποιήσει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σήμερα, έτσι ώστε αυτοί οι αγώνες τους να έχουν μια προοπτική, αυτό που λέμε εμείς στο σοσιαλισμό, και αυτή η προοπτική είναι που θα δώσει και δύναμη και αποτελεσματικότητα για να φρενάρουν κάποια μέτρα, για να εμποδίσουν κάποια μέτρα, για να έχουν μικρές επιμέρους κατακτήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για το εργατικό, το λαϊκό κίνημα που προτείνει το ΚΚΕ, ένας δρόμος ανυποχώρητου αγώνα μέχρι το τέλος. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε το θέμα των διεθνών εξελίξεων σε επομένη επικοινωνία μας. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές και καλή δύναμη. Επίσης, να είστε καλά. Επίσης. Γεια σας.